Να σου πω, έχεις ακούσει για αυτή την υπόθεση την οποία ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα η αστυνομία? 10 η ώρα είναι σήμερα, Γιώργο. 10 η ώρα είναι. Κυρίες και κύριοι, φαίνεται η αστυνομία δηλαδή ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει από τον τρόπο που το κάνει, που ετοιμάζεται να μας το παρουσιάσει, εννοούμε. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό, μια αρκετά μεγάλη επιτυχία. Η υπόθεση, μιλάμε για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, όπου κάποια από τα μέλη της φαίνονται να ήταν λοιπόν τα άτομα τα οποία εμπλέκονταν στα επεισόδια στη συμπλοκή που είχαμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες. Όλες οι δουλειές ήταν, παιδιά. Ήταν μέσα σε όλες τις καλές δουλειές. Ακριβώς. Ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας είναι κοντά μας, αστυνομικός αναλυτής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφώς έχει πολύ καλό και αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Για πείτε μας τώρα για αυτή την υπόθεση εδώ. Τι μαθαίνουμε, τι έχει συμβεί. Τις τελευταίες 6 εβδομάδες η ελληνική αστυνομία με τις ειδικές υπηρεσίες τις οποίες διαθέτει είχαν προβάδισμα όσον αφορά την ανακάλυψη και εξιχνίαση αυτής της μεγάλης εγκληματικής ομάδας στα πλαίσια πάντα της νέας τακτικής ελληνικής αστυνομίας όσον αφορά το ξερίζωμα όλων των πλοκαμιών της Greek Mafia. Έτσι λοιπόν και αυτό ένα πλοκάμι της Greek Mafia και της βαθιάς ελληνικής εγκληματικότητας αποδεικνύεται η όσμωση των οπαδικών με την εγκληματικότητα μετά από τη σύλληψη των 4 ατόμων οι οποίοι είχαν ξανασυλληφθεί και είχαν κατηγορηθεί για κακουργήματα για τα επεισόδια και τον πυροβολισμό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και με σοβαρές κατηγορίες στον εισαγγελέα πλέον με την αυτόπερη διαδικασία. Μιλάμε για πάνω από 14 άτομα. Ωραία, μισό λεπτό, κύριε Μπαλάσκα, τώρα αυτοί που πιάστηκαν προχθές ήταν 80 ανεγκέφαλοι οι οποίοι βρέθηκαν έξω από τη Γαδά να λύσουν τις οπαδικές διαφορές τους. Οπαδοί της ίδιας ομάδας, οπαδοί του Παναθηναϊκού, μέλη της 13 οι εμπλεκόμενοι. Εδώ όμως αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε θα παρουσιάσει σήμερα η αστυνομία είναι κάτι μεγαλύτερο από οπαδική βία. Αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν πέσει στα δίχτυα σας είναι μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στα μπραβιλίκια, μέσα στους εμπειρισμούς, μέσα στις ανατινάξεις. Να δούμε και τι γινόταν με τα Καλάσνικοφ. Ναι, υπάρχει Καλάσνικοφ, υπάρχουν πάνω από 200.000 ευρώ που έχουν εμπλεκτεί, ανοίγονται λογαριασμοί, υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί καταστηματαρχών, απειλές. Περισσότερο, ένα 80% θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Κακούση, ότι ήταν μπραβιλίκι. Ήταν δηλαδή ένα. Μιλάγανε προστασία σε μαγαζιά. Ακριβώς. Και όταν λέμε μαγαζιά, δεν εννοούμε μόνο νυχτομάγαζα. Όχι, ακόμα και περίπτερα στο Ψηρή. Μιλάμε για πας φύσεως και είδους κατάστημα το οποίο μπορούσε να τους αποφέρει κέρδος μικρό ή μεγάλο. Το είχαν μπλοκάρει με τις απειλές ότι θα το κάψουν, ότι θα τους χτυπήσουν, ότι θα τους κάψουν τα σπίτια, θα τους κάψουν τα μαγαζιά. Μιλάμε για τέτοια υπόθεση τώρα, μιλάμε για μπραβιλίκι. Μιλάμε για ένα παρακλάδι της Greek Mafia, γιατί θα ερευνηθεί πώς πήγαινε και πού πήγαινε μέρος των χρημάτων και ποια ήταν τα ηγετικά στελέχη. Αυτό είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αλλά η Greek Mafia, ξέρετε πώς δρά, με πολλά παραρτήματα. Η Greek Mafia στην Ελλάδα δρά με franchise, κύριε. Συγγνώμη. Τι εννοείται. Είμαι franchise. Μου δίνει εμένα μια περιοχή και μου λέει αυτή είναι δική σου, αυτή θα λιμένεσαι. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Ναι. Τι είναι αυτό. Εξηγήστε το λίγο. Πώς λειτουργεί όλο αυτό, δηλαδή. Σε μια ομάδα ανθρώπων η οποία καταλαμβάνει μια περιοχή, πώς να πούμε παράδειγμα της Ηλιούπολη, όπως ήταν παλιά η μπράβη της Ηλιούπολης, την έχουν κάποιοι και σε κάτι ευρύτερο αυτοί οι άνθρωποι, σε μια ευρύτερη εγκληματική δραστηριότητα, ανήκουν και σε ευρύτερες εγκληματικές ομάδες, όπου και οι ομάδες αυτές από άλλες ομάδες προφυλάσσονται να μην μπει κάποιος στην περιοχή τους. Είναι δηλαδή ένα πολυδέταλο σύστημα. Νομίζω ότι αυτά θα εξηγηθούν σήμερα στην. Δηλαδή, κύριε Μπαλάσκα, συγγνώμη. Στην παρουσίαση, λέτε. Υπάρχει μητρική συμμορία η οποία πουλάει προστασία στις μικρότερες θυγατρικές συμμορίες οι οποίες πουλάνε προστασία στα καταστήματα. Πώς τη φανταζόσασταν εσείς ότι είναι η Greek Mafia, ότι είναι μια οργάνωση μικρή? Τι να σας πω τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω περάσει απ' έξω, αλλά πού να γνωρίσουμε. Εννοώ δημοσιογραφικά, κύριε Κακούση. Ναι, δηλαδή αυτό που μας περιγράφεται είναι μια. Εδώ είμαστε σε άλλο επίπεδο, δηλαδή αυτό λέμε ότι είμαστε.
αυτό που μας περιγράφεται είναι μια εγκληματική μπαμπούσκα. Δηλαδή, ανοίγει την πρώτη, έχει άλλη μέσα. Ανοίγει τη δεύτερη, έχει άλλη μέσα. Πάντως, έξω όσο γνωρίζω και από όσο έχω ενημερωθεί, είναι στα πλαίσια του αρχίζουν, ξεδοντιάζουν και ξενιχιάζουν σιγά-σιγά όλα τα κομμάτια της Greek Mafia και σιγά-σιγά ενδεχομένως να δούμε έναν ανοιχτό πόλεμο πλέον της ελληνικής πολιτείας, των ελληνικών θεσμών με τις παράνομες δραστηριότητες, πας πίσω παράνομες δραστηριότητες από Greek Mafia και από παρακλάδια της Greek Mafia, όπως είναι τέτοιες μεγάλες συμμορίες οι οποίες λιμένουν τα δυνατική. Τώρα ισχύει ότι 3 από τα μέλη της συμμορίας βρίσκονται στις φυλακές, κύριε Μπαλάσκα. Ακριβώς. 3 από τα μέλη της συμμορίας βρίσκονται στις φυλακές και καθοδηγούσαν από μέσα. Τώρα από εκεί πέρα η ανάλυση είναι η ίδια. Αυτά που λέγαμε και πριν από 10 μέρες, να μην τα ξαναπούμε. Ναι. Ξέρουμε τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται από τις φυλακές. Ξέρουμε ότι οι φυλακές είναι τα άδρα και τα στρατηγεία πάρα πολλών κακοποιών, όπου από εκεί πιο ασφαλές είναι safe house για μερικούς οι φυλακές, ξέρετε. Πας μέσα στο κελί σου. Το ανακαινίζεις με 2.000 ευρώ, όπως έκανε ένας άλλος συντήρητα, το έχεις πανέμορφο και από εκεί πέρα από το γραφείο σου πλέον, μέσα στην ασφάλεια, καθοδηγείς τις επιχειρήσεις σου. Κοινή στα νήματα, εννοείται. Συγγνώμη τώρα, παιδιά, κάθε φορά λέει μια κουβέντα ο κύριος Μπαλάσκας και λίγο με βάζει να ρωτάω παραπάνω πράγμα. Τι εννοεί, όταν λέτε ότι στην Τίριν θα έγινε ανακαίνιση κελιού από το κρατούμενο. Συντήρηση. Στην Τίριντα, ναι. Αυτός ο οποίος, ναι, είναι φερόμενος ως δράστης, ναι, για τη δολοφονία του τοπογράφου, δεν έδωσε 2.000 ευρώ από την τσέπη του και ανακαίνισε και έκανε πριν με το κελί του. Δεν το γνωρίζαμε. Το έκανε κούκλα, ε. Κούκλα. Να ντρέπεσαι να μάθει. Τι έβαλε μέσα δηλαδή, συγγνώμη, πώς το ανακαίνισε, τι είχε. Το έβαψε, το στόκαρε και μάλιστα εκτός από την τηλεόραση που έβαλε, ναι, τα ηλεκτρονικά συστήματα και όλα, ακούστε, έβαλε και πόρτα ασφαλείας η οποία να κλειδώνει και από μέσα. Συγγνώμη για το γέλιο, ρε παιδιά, πρωί-πρωί, αλλά τα θυμάμαι και γελάω. Θα μας πεθάνετε, κύριε Μπαλάσκα, σήμερα. Μας έχετε στείλει κανονικά. Πραγματικά, η μία πληροφορία μετά την άλλη. Ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του τοπογράφου, είχε κάνει. Να σας πω κάτι. Και μετά φεύγοντας, τι έκανε, τον νίκιασε Airbnb. Όταν μάλιστα το έμαθε αυτό ο κύριος Κλωρίδης, τράβαγε τα μαλλιά του και έκανε δήλωση γι' αυτό, ρε παιδιά. Και δεν έχει και πολλά. Έκανε δήλωση ο κύριος Κλωρίδης, γι' αυτό ναι. Να σας πω. Υπήρχε προνομιακή δυστυχώς μεταχείριση. Έτσι απάντησε ο κύριος Κλωρίδης. Προνομιακή μεταχείριση. Ναι, αλλά για να το κάνει κάποιος κρατούμενος αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει μέσα στη φυλακή κάποιοι άνθρωποι που θα πρέπει να τα ελέγχουν αυτά. Όχι, να το πω αλλιώς. Δεν πρέπει κάποιοι μέσα στη φυλακή να τα παίρνουν. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Θέλει δηλαδή ένα pullover τεράστιο, όλο αυτό φανταστείτε ότι σαν pullover. Πρέπει να πας να βρεις την άκρη και σιγά σιγά να τελειώσει τον κορμό, τα μανίκια, το λαιμό. Ναι, πρέπει να θέλει να το στυλώσεις κιόλας. Ναι, σωστό, να θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μπορεί όλοι να φανταζόμαστε πράγματα το τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Αλλά όταν τώρα ακούς έναν άνθρωπο απέναντι να σου λέει ότι ο άλλος πήγε και να ανακαίνισε το κελί έτσι όπως το ήθελε για να νιώθει καλύτερα. Και βάλει και πόρτα ασφαλείας. Κλειδώνει, μπράβο, κλειδώνει και από μέσα με κωδικό. Δηλαδή, μετά από αυτό. Ρε, τι γίνεται. Και όμως, παιδιά, αυτά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια. Είναι να τραβάμε τα κεφάλια μας και τα μαλλιά μας, αλλά όμως δυστυχώς συμβαίνουν. Συμβαίνουν, έχουν συμβεί, είναι πραγματικότητες. Γι' αυτό σας είπα για τις φυλακές, ξέρετε ότι πολλές φορές είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μόνο πτυχία δεν δίνουν εκεί μέσα και πολλές φορές αποτελούν τις μικρές γαδά των κακοποιών, μα γι' αυτό δηλαδή και τα κέντρα τους. Ο 44χρονος έβγαινε το βράδυ, πήγαινε και έκανε ληστείες, ξαναγύρισε το πρωί. Είχε το άλοθη ότι είναι στη φυλακή, ότι είναι στο κελί, σου λέει ποιος θα με πήγαινε το πρωί. Πήγαινε το πρωί ξανά στο φρουραρχείο και του λέγανε «Ρε, εσύ άργησες». Όχι, δηλαδή. Δεν μίλαγε. Κάνετε λάθος. Πήγαινε με σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Α. Και έκανε. Και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι μόλις μπαίναν λέγανε «Γεια σας, παιδιά, καλημέρα, ήρθαμε, πάμε για ύπνο». Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μπαλάσκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας.